Καλησπέρα σε όλους. Η σημερινή συνέντευξη τύπου διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Ελεύθερου Κοινωνικού Χώρου Φαβέλα. Επιλέξαμε να γίνει στο χώρο της Φαβέλας, αφενός για να γίνει μια παρουσίαση του χώρου, αφετέρου για να εκθέσουμε ακριβώς τα περιστατικά που έλαβαν χώρα την Κυριακή ακριβώς σε αυτό εδώ το χώρο, και κατά τρίτον για να γίνει μια ενημέρωση του κόσμου για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα. Όλοι που είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή για να μιλήσουμε, είμαστε μέλη της συνέλευσης της Φαβέλας. Θα ήθελα να κάνω αρχικά κάποιες επισημάνσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί σήμερα αυτή η συνέντευξη. Επιλέξαμε να μην δεχθούμε ερωτήσεις. Οι τοποθετήσεις μας θα είναι όλες σαφέστατες και θα λύσουν όλες τις απορίες σας. Κατά δεύτερον, θέλω να επισημάνω το εξής, ότι λόγω της συστηματικής προσπάθειας πάρα πολλών μέσων να αναπαράγουν μια θεωρία δύο άκρων με εκφράσεις όπως συμπλοκές και άλλους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι χωρίς εμείς να θεωρούμε ότι χαρακτηρίζουν τον χώρο μας, έχουν δημιουργήσει μια σύγχυση στον κόσμο. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά θα δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις, έτσι ώστε να αποφεύγονται στο μέλλον παρανοήσεις. Θα ξεκινήσει την τοποθέτησή του ο Χρήστος, ο οποίος, όπως σας ανέφερε, είναι επίσης μέλος της συνέλευσης, να σας κάνει μια σύντομη παρουσίαση του χώρου και των δράσεών τους. Εν συνεχεία θα σας περιγράψω εγώ το περιστατικό που συνέβη την Κυριακή εδώ, και εν συνεχεία ο Κωνσταντίνος θα σας εκθέσει τι πρόκειται να επακολουθήσει τις επόμενες μέρες. Γεια σας. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσουμε με μια απλή εξήγηση του τι είναι αυτός ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε όλοι εδώ πέρα μέσα, επειδή έχουν ακουστεί διάφορα. Δεν πρόκειται ούτε για κατάληψη, ούτε για αναρχικό στέκι, ούτε για οτιδήποτε άλλο έχει υποθεί. Είναι ένας ελεύθερος κοινωνικός χώρος, αυτό ακριβώς που υποδηλώνει το όνομά του. Να δούμε λίγο τώρα το πώς ξεκίνησε, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα και πώς πραγματώθηκε. Σε μια εποχή αποξένωσης, ιδιώτευσης και περιορισμού γενικότερα ανθρωπίνων ελευθεριών ουσιαστικά, γεννήθηκε η ιδέα δημιουργίας ενός ελεύθερου κοινωνικού χώρου στον Πειραιά, της Φαβέλας. Η Φαβέλα ουσιαστικά εκφράζει μια πηγαία ανάγκη ενός σημαντικού κομματιού της κοινωνίας να συνυπάρξει, να επικοινωνήσει, να αποφασίσει, να δημιουργήσει, να ζήσει γενικότερα έξω από το κυρίαρχο πλαίσιο που ορίζεται είτε από τους ιδιωτικούς είτε από κρατικούς οριοθετημένους χώρους και περιορισμούς. Σκοπός της Φαβέλας είναι ουσιαστικά η κοινωνικοποίηση και η ανάπτυξη συλλογικών δραστηριοτήτων πέραν της διαμεσολάβησης, δηλαδή του χρήματος, οποιασδήποτε μορφής καταπιέσεων, οποιασδήποτε μορφής επιβολής γενικότερα. Είναι ένα εγχείρημα μέσα από το οποίο προσπαθούμε να αναπροσδιορίσουμε, δηλαδή να επαναπροσδιορίσουμε όλο το γίγνεσθε ουσιαστικά της τοπικής κοινωνίας, των ανθρωπίνων σχέσεων και οτιδήποτε αυτό περιλαμβάνουν. Είναι ένας αυτοδιαχειριζόμενος χώρος, το οποίο σημαίνει ότι ουσιαστικά μάλλον ένας αυτοδιαχειριζόμενος χώρος ο οποίος έχει στόχο του να αποτελέσει έναν κόμβο ακιδεμόνευτης πολιτικής και πολιτιστικής έκφρασης για τον Πειραιά. Η Φαβέλα δεν ανήκει σε κανέναν. Ανήκει σε όλους όσους επιθυμούν να συνδράμουν στη διαμόρφωση μιας ελεύθερης έκφρασης και δημιουργίας μέσα στην πόλη, μέσα στην κοινωνία την οποία δραστηριοποιείται. Η Φαβέλα άνοιξε με προσπάθεια ομάδων και ανθρώπων που ένιωθαν εγκλωβισμένα, λοιπόν, όπως είπα, στο αστικό περιβάλλον, αλωτριωμένο από επιχειρηματικά, κυβερνητικά και εκκλησιαστικά συμφέροντα, προσπαθώντας να αντιπαρατάξει κάτι διαφορετικό. Αυτό αυτόματα, λοιπόν, καθιστά εμφανές γιατί μας τοποθετεί απέναντι στους φασίστες, αλλά και σε όλους τους εχθρούς κάθε μορφής ελεύθερης έκφρασης. Μέσα από το χώρο αυτό και τις δραστηριότητες του, θέλουμε να είναι ουσιαστικά ένα πρώτο βήμα συνολικότερου αναστοχασμού του δημοσίου χώρου με όρους πλέον ισότητας και ανοιχτότητας, προσβάσιμο σε όλους. Κανείς εδώ πέρα δεν κάνει κουμάντο. Θέλουμε αυτός εδώ πέρα ο χώρος να αποτελέσει μια μικρογραφία της κοινωνίας που οραματιζόμαστε να πραγματώσουμε βήμα-βήμα. Οι αποφάσεις όλες λαμβάνονται από την ανοιχτή διαχειριστική συνέλευση της Φαβέλας, η οποία είναι ανοιχτή, δηλαδή προσβάσιμη για όλους. Δρά αντιεραρχικά, δεν υπάρχει αρχηγός, δεν υπάρχει καμία γνώμη η οποία να έχει παραπάνω βαρύτητα από το οποιοδήποτε και προφανώς ο κάθε ένας είναι καλοδεχούμενος και μπορεί να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του. Αυτός είναι ο βασικός άξονας πάνω στον οποίο δρούμε αμεσοδημοκρατικά και αντιεραρχικά. Χωρίς
χρηματοδοτήσεις χωρίς κρατική ή κάποια κομματική στήριξη, βασιζόμενοι ξεκάθαρα στις δικές μας δυνάμεις. Ο χώρος χρηματοδοτείται μέσα από τις δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν εδώ πέρα, καθώς και την ελεύθερη συνεισφορά που οποιοδήποτε θέλει μπορεί να προσφέρει. Δεν εξαρτώμαστε από κανέναν και δεν λογοδοτούμε σε κανέναν. Οι αυτοργανωμένες πολιτιστικές και πολιτικές δομές και πρωτοβουλίες πολιτών που λειτουργούν εδώ πέρα μέσα, αυτοδιαχειριζόμενες πολιτιστικές και πολιτικές δομές, πρωτοβουλίες πολιτών, οτιδήποτε τέλος πάντων, οποιαδήποτε δομή που μπορεί να ασχοληθεί και να αποδέχεται ουσιαστικά το πλαίσιο της αυτοδιαχείρισης και της κοινωνικής αλληλεγγύης το οποίο εμείς προτάσουμε. Συνοπτικά, σε αυτόν τον σχεδόν ένα χρόνο λειτουργία της Φαβέλας, η οποία άνοιξε 17 Μαρτίου του 2017, τον προηγούμενο χρόνο, έχουν λάβει χώρο εδώ πέρα μέσα σε μόλις ένα χρόνο λειτουργίας συλλογικές δράσεις, συλλογικές κουζίνες, θεατρικές παραστάσεις, πολιτικές εκδηλώσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, σεμινάρια, κύκλοι αυτομόρφωσης, ομάδες χορού, ομάδες φωτογραφίας, ομάδες κινηματογράφου, μπαζάρ βιβλίου, προβολές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ένας πολύπλευρος χώρος με πάρα πολλά πεδία ενασχόλησης αναφορικά με την καθημερινότητα που πιάνεται από το οτιδήποτε μπορεί να απασχολεί τους πολίτες της σύγχρονης κοινωνίας του Πειραιά και προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει, όπως προείπα, το κοινωνικό γίγνεσθε. Αυτό λοιπόν δεν είναι απορίας άξιο, γιατί μας τοποθετεί κατευθείαν απέναντι στους φασίστες. Η Φαβέλα είναι φύση και θέση αντιφασιστική, γιατί πολύ απλά εχθρεύεται και αμφισβητεί όλα αυτά τα οποία υποστηρίζουν. Η Φαβέλα δεν τρομοκρατείται. Ο λόγος που αν η Φαβέλα έχει ανοιχτεί την πόρτα της και βρίσκεται σε ένα ισόγειο αντί να είναι κάπου οχυρωμένη, είναι ξεκάθαρα γιατί θέλουμε να δείξουμε ότι αποτελεί κομμάτι της τοπικής κοινωνίας, είναι προσβάσιμη σε όλους και μπορούν όλοι εδώ πέρα να μπαίνουν χωρίς να καθόμαστε και να φιλτράρουμε ποιος είναι ο καθένας και να αναλύουμε τις καταβολές του. Και αυτό το πράγμα οι φασίστες το μισούν και το εχθρεύονται. Αυτά ουσιαστικά σαν συνοπτική παρουσίαση. Ωραία. Λοιπόν, στα πλαίσια ακριβώς αυτής της λειτουργίας, την προηγούμενη Κυριακή, είχαμε την καθιερωμένη, ανακοινωμένη μέσω και αφισών και μέσω κοινωνικής δικτύωσης συνέλευσή μας, η οποία λαμβάνει χώρα σε αυτό το χώρο κάθε Κυριακή στις 7. Τη συγκεκριμένη Κυριακή, λόγω του ότι είχαμε να προετοιμάσουμε κάποιες δράσεις, είχαμε προσέλθει νωρίτερα γύρω στις 5. Ήμασταν 6 άτομα της συνέλευσης. Καθόμασταν ακριβώς μπροστά από αυτό το σημείο που μιλάμε αυτή τη στιγμή, με τις πόρτες ανοιχτές, όπως ακριβώς ανέφερε και ο Χρήστος. Γύρω στις 7 παρα 10, λοιπόν, εισήλθε από την πόρτα που βρίσκεται ακριβώς πίσω σας ένα άτομο με κράνος, κράνος ανοιχτό, με αποτέλεσμα να δούμε όλα τα χαρακτηριστικά του. Εκτός από τα πρώτα 1 ή 2 δευτερόλεπτα ευνηδιασμού, διότι δεν αντιληφθήκαμε τι συμβαίνει, αμέσως μετά εισέρχεται ένα δεύτερο άτομο, μαυροφορεμένο και με κράνος, και από πίσω του ακολουθήσανε τουλάχιστον άλλοι 5 ή 6. Αμέσως, πριν προλάβουμε φυσικά να αντιδράσουμε, ακούστηκε η φράση «Μουνιά, σήμερα θα πεθάνετε» και άρχισε μια σπουδρή επίθεση σε βάρος μας. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν οπλισμένοι. Αυτά που προσωπικά πρόλαβα να δω είναι πτυσσόμενα γκλόπ, λωστό, και ένα άλλο μέλος της συνέλευσης διαπίστωσε ότι κρατούσαν και ένα μεταλλικό αιχμηρό αντικείμενο, καθώς και τουλάχιστον 3 πυρσούς. Αμέσως μετά την πρώτη επίθεση στα μέλη της συνέλευσης, εκτοξεύτηκαν οι πυρσοί, ο ένας δεξιά του χώρου και ο άλλος αριστερά. Ο δε τρίτος χρησιμοποιήθηκε ως όπλο ουσιαστικά, με τον οποίο επιτέθηκαν σε τουλάχιστον 2 μέλη της συνέλευσης, προσπαθώντας να τα κάψουν στο πρόσωπο. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση πανικού δεν υπήρχε κανένα περιθώριο δικής μας αντίδρασης. Μας περιόρισαν στο χώρο ακριβώς πίσω από μας, δηλαδή στον τοίχο και στο παράθυρο, και μας χτυπούσαν με τα μέσα που κρατάγανε, καθώς και με ό,τι μέσο
βρήκαν στο χώρο που είχαν σπάσει, δηλαδή τα τραπέζια και τις καρέκλες μας. Το σύνολο των χτυπημάτων ήταν βία, σφοδρά και στοχεύανε μόνο στα κεφάλια μας. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι κανένας μας δεν έχει τραύματα από τους ώμους και κάτω. Δηλαδή, τα τραύματα στα χέρια μας είναι όλα τραύματα αμυντικά, προκειμένου να προστατεύσουμε τα κεφάλια μας, και όλα τα υπόλοιπα τα δεχτήκαμε στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίθεσης μας βρίζανε χυδαία, με τις φράσεις που σας προανέφερα και άλλες, μεταξύ των οποίων ήταν «εδώ είναι Πειραιάς, δεν χωράτε». Στην προσπάθεια τη δική μου και μιας άλλης κοπέλας από τη συνέλευση, γιατί διαπιστώσαμε πλέον ότι ο χώρος είχε πάρει φωτιά, είχαν καεί διάφορα αντικείμενα και πλέον πέραν των χτυπημάτων κινδυνεύαμε και από τη φωτιά, επιχειρήσαμε να ανοίξουμε το παράθυρο που και τα καταφέραμε. Παρ' όλα αυτά αυτοί συνεχίζαν να χτυπάνε, με αποτέλεσμα στη δική μου προσπάθεια να ανοίξω το παράθυρο αναγκάστηκα πλέον να στραφώ πλάτη, γιατί όλη τη στιγμή εκείνη τους είχα μπροστά μου προσπαθώντας να μηνθώ. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος που με χτύπησε είναι ο πρώτος που εισήλθε στο χώρο. Με χτύπαγε στα χέρια και στους ώμους και μόλις στράφηκα να ανοίξω το παράθυρο, άρχισε να με χτυπάει στην πλάτη και εν συνεχεία μου κατέφερε δύο σφοδρά χτυπήματα με λωστό στο κεφάλι. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να υποστώ βαριά κρανιοκεφαλική βλάβη. Το τραύμα μου είναι 7 εκατοστά, αναγκάστηκα να κάνω 8 ράματα, όπως επίσης είχε και πολύ βάθος. Οι γιατροί μου ανέφεραν ότι εάν ήταν ένα εκατοστό πιο δεξιά στο κεφάλι μου θα ήταν μοιραίο. Αντίστοιχα και τα υπόλοιπα μέλη της συνέλευσης έχουν υποστεί τραύματα στο κεφάλι. Η κοπέλα που σας προανέφερα έχει επίσης ράματα. Τα υπόλοιπα άτομα, τα οποία ήταν άντρες, έχουν υποστεί τραύματα από το καπνογόνο στα πρόσωπά τους, όπως επίσης και μόλοπες από τα βαριά αντικείμενα με τα οποία τους χτυπούσαν στο κεφάλι. Όλο αυτό, το οποίο σας περιγράφω αυτή τη στιγμή, πραγματικά διήρκεσε, κατά τη δική μου εκτίμηση, μπορεί και λιγότερο από ένα λεπτό. Προκειμένου να διανύσουμε την απόσταση από την πόρτα μέχρι εδώ, που όπως βλέπετε είναι ελάχιστα μέτρα, καθ' όλη αυτή τη διάρκεια δεχόμασταν σφοδρά χτυπήματα. Μετά το πέρας αυτού του χρόνου, του λεπτού, ας πούμε, περίπου, ακούστηκε το σύνθημα «τέλος χρόνου», όπου αποχώρησαν τα άτομα αυτά συντεταγμένα, κατά την έξοδό τους από το χώρο, και ενώ ακόμα βρισκόταν στην πόρτα, ακούστηκε το σύνθημα «αίμα τιμή, χρυσή αυγή», το οποίο κατά μαρτυρίες των περιοίκων επαναλήφθηκε όταν βγήκαν έξω από το χώρο, όπου αποχώρησαν πεζοί αναβαίνοντας την Αβάρχου Βότση. Απευθείας ειδοποιήθηκε η αστυνομία, μεταφερθήκαμε με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Αττικό Νοσοκομείο. Ένας εξ ημών μεταφέρθηκε στο Μετροπόλιταν και οι άλλοι δύο σε παρακείμενο εφημερεύων φαρμακείου, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Εν τέλει αποδείχθηκε ότι ένας εξ ημών είχε τελικά υποστεί πολύ σοβαρότερη βλάβη από το καπνογόνο από ό,τι υπήρχε η αρχική εκτίμηση, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μην μπορεί να παρευρεθεί εδώ ενώπιον σας. Αυτή τη στιγμή η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης. Για τη δικογραφία έχει επιληφθεί η κρατική ασφάλεια στη Γαδά. Έχω καταθέσει εγώ, σήμερα θα καταθέσουν και οι υπόλοιποι. Ελπίζουμε ότι γρήγορα θα γίνει ανέβρεση των δραστών. Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία τα οποία πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν τις αρχές. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα είναι ότι εν μέσω της διεξαγωγής της δίκης της Χρυσής Αυγής και ενώ για κάποιο καιρό τα τάγματα εφόδου είχαν αποσυρθεί για προφανείς λόγους, λόγω ακριβώς ότι βρισκόταν με την πλάτη στον τοίχο, ήταν το προχθεσινό μία από τις προσπάθειες εκ νέου κλιμάκωσης της βίας. Κατά δήλωση μάλιστα των αστυνομικών ήταν το σφοδρότερο χτύπημα που έχουν για το οποίο έχουν επιληφθεί τα τελευταία χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι η βεβαιασμένη και πανικόβλητη δήλωση του Γενικού Γραμματέα της Χρυσής Αυγής περί διάψευσης του γεγονότος αποδεικνύει για ακόμα μια φορά το διπλό λόγο της Χρυσής Αυγής, διότι και σε άλλες επιθέσεις
είχαν αρνηθεί τη συμμετοχή μελών της οργάνωσής τους. Μετά, βέβαια, από την διαδικασία και εν τέλει που κατέληξαν και στις δικαστικές αρχές, απεδείχθη ότι όχι απλά ήταν μέλη της, αλλά είχαν και ρόλο οργανωτικό, όπως για παράδειγμα ο Σιατούνης στο ΣΤΕΚ Αντύπνοια, όπου ήταν υποψήφιος και μέλος Κεντρικής Επιτροπής Χρυσής Αυγής. Κατά συνέπεια, η διάψευση αυτή είναι τουλάχιστον φεδρή εν ώψη όλης της ιστορίας και του παρελθόντος της Χρυσής Αυγής. Αυτό που επίσης θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ενώ όλα τα μέλη της συνέλευσής μας είμαστε παθόντες κατά τη νομική έννοια του όρου από πυρών ανθρωποκτονίας κατά την εκτίμησή μας, σε καμία περίπτωση δεν είμαστε θύματα. Γιατί το αντιφασιστικό κίνημα δεν ψάχνει ούτε θύματα ούτε ήρωες. Κάτι τέτοιο δεν το χρειαζόμαστε. Ούτε πρόκειται να μπούμε σε μια λογική θυματοποίησης και φόβου. Αυτό που θα ήθελα να πω περαιτέρω είναι ότι θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος του Πειραιά ότι εμείς είμαστε εδώ, έχουμε τη στήριξη και την αλληλεγγύη τόσο του κόσμου όσο και οργανώσεων οι οποίες συμπαραστάθηκαν άμεσα σε αυτό που μας συνέβη, προσήλθαν εδώ, συζητήσαμε όλοι μαζί και έχουμε καταλήξει σε κάποιες δράσεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες, οι οποίες θα αναλυθούν από τον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, κατόπιν του συμβάντος, βγήκε ανακοίνωση από τη σελίδα της Φαβέλας και δεχτήκαμε πρωτοφανούς μεγέθους αλληλεγγύη από διάφορες κοινότητες. Έτσι, την επόμενη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε συνέλευση εδώ στο χώρο με παρουσία 80 ανθρώπων και αποφασίστηκε να πάρθει μια σειρά δράσεων, ξεκινώντας από τη σημερινή συνέντευξη τύπου. Θα συνεχίσουμε με μια μαζική αφισοκόλληση αύριο το απόγευμα στις 6 στις γειτονιές του Πειραιά και τέλος θα γίνει μια μαζική συγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη την Παρασκευή στις 6 ώρα το απόγευμα, όπου έχει μεγάλη σημασία να τη στηρίξουμε όσο περισσότεροι μπορούμε, γιατί πρέπει πλέον να τελειώνει αυτό το φαινόμενο. Και αυτή η συγκέντρωση είναι ανοιχτή, έχει κοινωνική απεύθυνση, όπως ακριβώς αρμόζει και στη Φαβέλα. Και όσοι βρεθούμε εκεί, θα ήταν καλό να αγκαλιάσουμε αυτό το κοινό σκοπό και μόνο και να αποδείξουμε για ακόμα μια φορά ότι δεν φοβόμαστε. Αυτό που έχω να πω στο τέλος είναι ότι η Φαβέλα ήρθε εδώ για να μείνει. Είστε εντάξει? Ωραία. Συμπληρωματικά θα ήθελα να κάνω μια σύνδεση του γεγονότος με τη γενικότερη ατμόσφαιρα που επικρατεί στον Πειραιά. Ίσως δεν έχετε όλη εικόνα του τι συμβαίνει στις γειτονιές του Πειραιά. Η τοπική της Χρυσής Αυγής εδώ είναι η μόνη που έχει κρατηθεί μετά τη διάλυση των υπολείπων τα τελευταία χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Προσπαθούν με νύχια και με δόντια να δείξουν μια παρουσία στις γειτονιές του Πειραιά. Το περιστατικό της Κυριακής ουσιαστικά ήταν ένα μήνυμα προς τη βάση της Χρυσής Αυγής ότι δήθεν ακόμα είναι δυνατή και μπορούν να συνεχίσουν τη δράση της. Και τούτο γιατί η βία είναι συνυφασμένη με την ιδεολογία της Χρυσής Αυγής. Δεν μπορεί να συγκρατηθεί η βάση της χωρίς αυτήν. Είναι ο κύριος σκοπός τους, είναι το μόνο μέσο επιβολής των απόψεών τους. Και αυτό είμαστε αποφασισμένοι να το σταματήσουμε. Οι λόγοι για τους οποίους λοιπόν έγινε αυτή η επίθεση είναι αρκετοί. Θα σταθώ σε δύο. Ο πρώτος λόγος είναι αυτό που ακριβώς επεσήμανε ο Χριστός, δηλαδή ο χαρακτήρας της Φαβέλας, που αντιτάσσεται ευθέως σε ό,τι πρεσβεύει η Χρυσή Αυγή. Ο δεύτερος λόγος, κατ' εμέ τουλάχιστον προκύπτει από την απόλυτη διαφορία των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τη δίκη που διεξάγεται. Ο κόσμος έχει πλήρη άγνοια. Υπάρχουν άνθρωποι που μας ρωτάνε εάν έχει τελειώσει η δίκη και τελικά ποιες είναι οι ποινές που έχουν επιβληθεί. Υπάρχει κόσμος που ακόμα πιστεύει ότι αυτή η δίκη διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ο κόσμος δεν έχει καμία αντίληψη το ότι πρόκειται για μια συνολική δίκη εγκληματικής οργάνωσης με τουλάχιστον τρεις κύριες υποθέσεις και άλλες 100 συσχετιζόμενες. Το ζήτημα είναι ότι το ενδιαφέρον των μέσων προκύπτει μόνο όταν υπάρχει κάποια ένταση που συνήθως δεν αφορά τα περιστατικά της δίκης. Είναι παντελής η απουσία των μέσων και κατά τη διάρκεια εξέτασης των μαρτύρων, αλλά και κατά τις τελευταίες εβδομάδες όπου παρουσιάζονται τα αναγνωστέα έγγραφα, μέσα στα οποία υπάρχουν βίντεο και συνομιλίες από την άρση απορρίτου των χρυσαυγητών μεταξύ τους,
οι οποίες αποδεικνύουν το πλήρες μέγεθος της εγκληματικής δράσης και της εγκληματικής οργάνωσης αυτής. Είναι τεράστια ευθύνη όλων μας. Καλό θα ήταν από εδώ και πέρα, και αυτό είναι μια έκκληση και προσωπική ως συνήγορος οικογένειας του Παύλου Φίσα, για μεγαλύτερη προβολή τουλάχιστον από εδώ και πέρα αυτής της διαδικασίας. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να λυθεί μόνο από τους συνηγόρους πολιτικής αγωγής και από το αντιφασιστικό κίνημα. Χρειάζεται μια μαζική κοινωνική απεύθυνση. Ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να λυθεί δικαστικά. Αντιλαμβάνεστε όλοι ότι απλά μια δικαστική απόφαση δεν μπορεί να εξαφανίσει αυτό το φαινόμενο, ούτε εκλογικά, ούτε κοινωνικά. Θα πρέπει από εδώ και πέρα, λοιπόν, με ευθύνη και ατομική όλων, να φροντίσουμε να υπάρξει μια μαζικότερη ενημέρωση του κόσμου. Για μένα είναι απαράδεκτο όταν υπάρχουν ρεπορτάζ για ίσονος σημασίας πράγματα, να μην υπάρχει ένα, αν μη τι άλλο, δεν θα πω καθημερινό, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι μέσα στη ροή των γεγονότων είναι δύσκολο, αλλά τουλάχιστον εβδομαδιαίο, τρίλεπτο ρεπορτάζ από όλα τα μέσα για το τι συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, στις δικασίμους. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 δικάσιμη την εβδομάδα, από τις οποίες, όπως έχω αντιληφθεί τουλάχιστον εγώ εξ όσων παρακολουθώ, οι μόνες οι οποίες έχουν προβολή είναι όταν υπάρξει ένταση στο κοινό, η ένταση μεταξύ της Μάγδας Φίσα, η οποία πολλές φορές δέχεται φραστικές επιθέσεις από τους χρυσαυγίτες. Είναι φοβερό ότι ακόμα και το περιστατικό της Κυριακής παρουσιάστηκε ως συμπλοκή. Είναι φοβερό ότι ακούστηκε ότι αυτό που συνέβη ήταν ένα ατύχημα. Επίσης, είναι φοβερό ότι κανένας δεν ασχολήθηκε να διαπιστώσει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που εν τέλει υπέστησαν την επίθεση, ποιος είναι αυτός ο χώρος που εν τέλει υπέστη την επίθεση. Παρά το μόνο που ενδιέφερε να βγει προς τα έξω, είναι ότι είναι ένα στέκι αντιεξουσιαστών, το οποίο συνεπλάκει με χρυσαυγίτες, προκειμένου να λύσουν διαφορές δρόμου. Αυτά είχα να πω εγώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, θες να δεχτούμε κάποια... Έχετε καλυφθεί, θέλετε κάτι συγκεκριμένο? Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Εσάς σας αναγνώρισαν ποια είστε? Δηλαδή ήταν και μια επίθεση και για το πρόσωπο σας, γιατί... Δεν το ξέρω και δεν έχει καμία απολύτως σημασία, διότι ήταν τόσο σφοδρή και βίαιη επίθεση, ήταν τόσο εμφανές το δολοφονικό τους μένος, που για μένα δεν έχει καμία απολύτως σημασία αν με αναγνώρισαν. Θα μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε. Γιατί αυτή τη στιγμή χτυπήθηκε ένας χώρος με έντονη αντιφασιστική δράση. Αυτό μόνο. Ευχαριστούμε.